Νοβάρτης. Είπαμε τα τουρκικά, είπαμε την οικονομία. Νοβάρτης. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει πρόταση, σήμερα διάβασα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι είναι ανώνυμη επιστολή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική των τριών υπουργών. Είναι μια ανώνυμη επιστολή. Έχετε ενημερωθεί γι' αυτό? Βεβαίως. Κύριε Μετζάνη, να επιτρέψετε να κάνω μόνο μια εισαγωγή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήθηκαν την προηγούμενη περίοδο η ενίσχυση, όταν βγήκαν τα Panama Papers και όλα αυτά, είχε συζητηθεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης για να σταματήσουν όλα αυτά. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έκανε προσπάθειες, δεν ψήφισε την έκθεση και έκανε και προσπάθειες να ακυρώσει την, θα έλεγα, την θωράκιση αυτή. Και μάλιστα για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και προστατευόμενους μάρτυρες. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ. Άρα είναι ένα δείγμα πριν όλα συμβούν αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα από τα κόμματα που έφερε τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ναι. Θα τα πούμε όλα. Άρα λοιπόν, επειδή έγινε πριν τρεις μήνες αυτό, τέσσερις, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δύο. Έχει από το. Σωστά είπατε, έχει φέρει και έχει περάσει σε θεσμικό πλαίσιο προστατευόμενο. Πάμε τώρα και το συνδυάζουμε με αυτό που με ρωτήσατε. Ενώ δίνει τη μάχη σήμερα και μιλάει για κουλοφόρους, για μάρτυρες προστατευόμενους, οι οποίοι, βάση περιπτώσει, είναι συγκεκριμένοι και δίνουν επίσημα στη δικαιοσύνη καταθέσεις, τι μας έρχεται, μας λέει, χρησιμοποιεί για να καταθέσει μια πρόταση, μια ανώνυμη επιστολή, άρα χρησιμοποιεί το ανώνυμο, αντίφαση πλήρης όσο αφορά τους μάρτυρες οι οποίοι είναι προστατευόμενοι, αλλά είναι δημοσίου συμφέροντος και είναι μέσα στο νομικό δίκαιο και έχουν δώσει μόνο πανεπώνυμο στη δικαιοσύνη τις καταθέσεις τους. Και έρχεται μια ανώνυμη επιστολή, η οποία πέρα από αυτά είναι και λαθασμένη. Δεν ξέρω δημοσιογραφικά αν το είδα το θέμα. Έχει και πάρα πολλά λάθη. Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ό,τι αφορά η προσέγγιση, γιατί πρώτον υπάρχουν λάθη ότι ο κύριος Κουρουπλής, παράδειγμα, δεν ήταν, που με αυτήν τεκμηριώνεται η πρόταση, δεν ήταν τότε υπουργός. Δύο, ό,τι συμβαίνει με τα φάρμακα, μπορώ να σας εξηγήσω ό,τι ώρα θέλετε, ότι όλα αυτά δεν ευσταθούν. Και είναι οι απαντήσεις έχουν δοθεί και από το Υπουργείο. Για την τιμολόγηση των φαρμάκων, βεβαίως, γιατί ήταν. Μπαίνει στο κάδρο ο κύριος Κουρουπλής. Καταρχήν δεν ήταν υπουργός. Πρώτον την περίοδο εκείνη. Άρα είναι το πρώτο λάθος. Είπαμε για το ανώνυμο. Ξεκαθάρισα λοιπόν, μην κάνουν τώρα μια ανώνυμη επιστολή και μας μιλάνε για τους μάρτυρες που είναι επώνυμοι στη δικαιοσύνη, αλλά αντίφαση πλήρως. Και άρα και στο θέμα της τιμολόγησης είναι πολύ συγκεκριμένα, τα φάρμακα έχουν μειωθεί. Μην μπούμε τώρα και κουράσουμε τους τηλεθεατές. Είναι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, πολύ συγκεκριμένες με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Άρα μειώθηκε σημαντικά η φαρμακευτική δαπάνη ό,τι αφορά, αλλά ταυτόχρονα ενισχύθηκε. Εκείνη η διαφορά, ενισχύθηκε η δημόσια δαπάνη, πράγμα το οποίο είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια ανάποδα. Δηλαδή, τι κάνανε, αυξάνανε την προς τους ιδιώτες και το ιδιωτικό κέρδος, μειώνανε τις δημόσιες δαπάνες. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που πήγε να γίνει. Κύριε Ρίγα, δηλαδή ιδιωτική υγεία. Ναι, τώρα επειδή έχουμε φτάσει στο θέμα της προανακριτικής, έτσι και ανέβηκε η αυλαία εχθές, είδαμε ότι ορίστηκε και το. Και μεθαύριο είναι και συζητείται και αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μεθαύριο συζητείται. Αύριο νομίζω, Τετάρτη. Αύριο. Αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα. Κύριε Ρίγα, το θέμα είναι και αυτό που ρωτάει η αντιπολίτευση, αλλά προφανώς αφορά και όλο τον κόσμο. Αυτή η προανακριτική μέχρι πού θα φτάσει? Θα πάει μόνο στην επιφάνεια, θα ξύσει μόνο πάνω-πάνω και θα μείνουν τα πράγματα? Δηλαδή, αν πούνε ότι αυτά έχουν όλα παραγραφεί, τι θα κάνει, θα τα κλείσει και θα τα στείλει πίσω? Άρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα είναι απλώς λάσπισο ανεμιστήρα, κύριε Ρίγα. Αυτό είναι προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι, γιατί στη δικαιοσύνη συνεχίζει, θα λύσει όλα τα θέματα ό,τι αφορούν τη νομική πλευρά, γιατί υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών αυτή τη στιγμή. Άρα θα λύσει όλα αυτά τα θέματα, θα προχωρήσει στην όποια διερεύνηση υπάρχει με τους μάρτυρες και όλα συνεχίζουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να σας πω κάτι που μας στέλνει τηλεθεατής και αφορά λίγο στο προηγούμενο που λέγαμε για τα στοιχεία της οικονομίας. Και λέει ότι ο στόχος ήταν 2,7 αρχικά στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε το 2016 και το 2017. Μετά αναθεωρήθηκε στο 1,6 προς το τέλος του 2017. Όχι, για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτοί που μας παρακολουθούν έχουν μνήμη. Βεβαίως. Μην βιάζεστε τώρα. Λοιπόν, ήταν στον υπολογισμό. Ναι. Υπήρχε αυτό, έγινε αναθεώρηση. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες πώς έγινε και μετά ποια στοιχεία Ελστάτ έβγαλε το 1,2 τότε. Αλλά λοιπόν, πάμε τώρα και λέμε ότι 1,6-1,8 θα φτάσει. Ρωτάω εγώ.
Το πρόβλημα είναι πού θα ήταν η ανάπτυξη ή πόσο είναι η ανάπτυξη σήμερα σε αυτή τη διετία και πότε ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Βεβαίως κινείται. Κύριε Μα Ρίγα, όλα τα στοιχεία, κυρία Μιχελιδάκη, κινούνται με το θετικότερο τρόπο. Θέλετε να κάτσουμε 5-10 λεπτά ακόμα και να σας πω όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θα τα πείτε τώρα. Όλα θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο. Από τις εξαγωγές μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο αυξημένα είναι. Θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο. Δεν έχουμε χρόνο για σεμινάριο. Κρατάω από αυτό το εξής, ότι υπάρχει κυβέρνηση εκλεγμένη, ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να φέρουν τρίτο μνημόνιο και τελειώνει η πέρα. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένας χαμός στα μηνύματα και για την οικονομία, τα οικονομικά μεγέθη και για τα θέματα της θητείας. Τώρα θα βάλουμε και άλλο ένα θέμα και θέλουμε τη συνδρομή των τηλεθεατών στο apathias.gr γιατί είναι πολύτιμη όπως αποδεικνύεται και αλφα πικενό αποστολή στο 54-160. Ξεκίνησε μια κουβέντα με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Δαδάκη από τη Νέα Δημοκρατία το Σαββατοκύριακο για τους Ρωμά. Ο άνθρωπος από τις σπάνιες περιπτώσεις, το λέγαμε και χθες, ζήτησε συγγνώμη, δεν μίλησε για μονταζιέρα, για αλλίωση των δηλώσεών του, για κακούς δημοσιογράφους. Δηλαδή και αυτό να το μετρήσουμε. Να το μετρήσουμε λιγάκι. Ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, όμως άνοιξε μια κουβέντα. Άνοιξε μια κουβέντα και έχει να κάνει. Έχει δύο διαστάσεις βασικές. Το πρώτο είναι πραγματικά πώς ζουν οι Ρωμά και τα πόσο μπορεί αυτοί οι άνθρωποι και, να είναι περιθωριοποιημένοι το 2018. Και απ' την άλλη, πώς αντιμετωπίζονται από κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Και πώς αντιμετωπίζονται από την πολιτική, από τους πολιτικούς. Πώς αντιμετωπίζονται. Δεν μιλάω από την κεντρική πολιτική σκηνή μόνο. Μιλάω και για τους τοπικούς άρχοντες. Πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Κυρία Χρήση, κουβέντα μας. Υπάρχει η ειδική γραμματεία πια το Ρωμά για την κοινωνική ένταξη, το Ρωμά. Και νομίζω ότι η κυρία Χαριλοπούλου, είμαι ο γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Χαριλοπούλου. Και σας άκουσα με χαρά και θεωρώ ότι έχετε απολύτως δίκιο. Εμείς είμαστε που υλοποιούμε την γενική γραμματεία και ταυτόχρονα όλα τα μέτρα, για την κοινωνική ένταξη δεν υπάρχουν αόρατοι για μας. Και οι ρατσιστικές αυτές αντιλήψεις που ακούστηκαν δεν μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, έχω υποστεί και εγώ ίδια το ρατσισμό στο παρελθόν, είτε γιατί είμαι γυναίκα, είτε επειδή είμαι γυναίκα στην πολιτική, είτε επειδή είμαι και τσιγκάνα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν από πολλές πλευρές αυτός ο ρατσισμός απέναντί μου, όμως χαίρομαι διότι βλέπω όντως, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ότι υπάρχει θέληση και βούληση και τουλάχιστον γίνονται έργα προς την σωστή κατεύθυνση, θέλω να πιστεύω, να σας ευχαριστήσουμε. Για την κοινωνική ενσωμάτωση. Να σας ευχαριστήσουμε, πολύ χρήσιμη ήταν αυτή η συμβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, απλά θα ήθελα να επισημάνω μόνο λίγα δεύτερα ότι, ξέρετε, καλό θα ήταν στην επικαιρότητα, για να ενημερώνεται και ο κόσμος, να βγαίνουμε πιο συχνά και να τους ενημερώνουμε και όχι μόνο όταν δυστυχώς συμβαίνουν τέτοια ατυχή γεγονότα. Δυστυχώς το κάνουμε αυτό το λάθος οι δημοσιογράφοι και σε εκπομπές. Η ΕΡΤ δίνει βεβαίως το βήμα. Παντού, σε όλους, έτσι. Στην ΕΡΤ ακούγονται όλες οι απόψεις. Να το πούμε αυτό, γιατί το λέμε συνεχώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι εξαιρετική, κυρία Χαριλοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ακούσαμε το σχόλιο σας. Ακούσαμε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Να είστε καλά. Εδώ έρχονται διάφορα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί ήταν. Είμαι εκπαιδευτικός καταρχήν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και μάλιστα στην πρωτοβάθμια με ειδική αγωγή και θα σας έλεγα αυτές οι περιπτώσεις και όλα αυτά ήταν μέσα, ήταν στο πνεύμα το δικό μας πάντα και γι' αυτό υλοποιούμε και το Υπουργείο Παιδείας με μεγάλη ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση. Γραμματέα, να είστε καλά. Μακάρι τα πράγματα να αλλάξουν, κύριε Ρίγα. Σε λίγο θα δούμε.